Μείνε μέχρι το τέλος. Σε αφορά αυτό το βίντεο. Και τον εαυτό του αφορά. Δεν μπορείς να πληγώνεις έναν άνθρωπο καθημερινά και να περιμένεις να έχει την ίδια ενέργεια και την ίδια στάση απέναντί σου. Δεν μπορείς να πληγώνεις έναν άνθρωπο καθημερινά και να περιμένεις την ενέργειά του να είναι διαφορετική. Ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν καλή καρδιά έχουν και αυτοί όρια. Και αν έχει παραγίνει το κακό, η σχέση με αυτό το άτομο δεν θα είναι πλέον η ίδια. Ξύπνα. Ποτέ μη λες ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Να λες δεν το έχω κάνει ακόμα. Και αυτό είναι mindset. Και δουλεύει. Στο εγγυούμε. Μη λες ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Πρώτα εξασκήσου αρκετά, πρώτα προσπάθησε και μετά βλέπουμε αν μπορείς να το κάνεις. Δεν σου λέω ότι μπορείς να το κάνεις, δεν ξέρουμε αν μπορείς να το κάνεις. Αν δεν προσπαθήσεις, πώς θα το ξέρουμε, πώς θα το ξέρεις εσύ. Αν δεν προσπαθήσεις, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ξύπνα. Άκου να σου πω, ξέρεις τι άνθρωπος είσαι. Ξέρεις ποιος είσαι, ξέρεις ποια είσαι. Ξεκόλα. Τι σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι για σένα. Μη σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι για σένα. Κάνω ό,τι είναι να κάνεις και κάτω για σένα. Τελεία και παύλα. Ό,τι και να γίνει, αυτοί πάντα θα έχουν να πούνε κάτι για σένα. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Είναι πολύ απλό. Απλά άσε τους άλλους να πιστεύουν ό,τι θέλουν εκείνοι για σένα. Δεν χρειάζεσαι πάντα να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου. Λες και άμα υπερασπιστείς τον εαυτό σου, θα αλλάξει κάτι. Έχει αλλάξει ποτέ? Όχι. Οπότε είναι πολύ απλό. Σταμάτα να σκέφτεσαι τι λένε οι άλλοι για σένα. It's simple. Ποιον θες να εντυπωσιάσεις? Αυτούς! Έλα ρε τώρα! Κάτι που άργησα να καταλάβω και νιώθω πλέον ευλογημένος που το κάνω. Δεν με νοιάζει τι συναισθήματα έχεις, πόσο καταθλιπτικός είσαι, πόσο λυπημένος είσαι, πόσο στεναχωρημένος, στεναχωρημένη είσαι. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, χθες. Δεν με ενδιαφέρει. Η ζωή συνεχίζεται. Δεν μπορεί να σταματήσει. Κανείς δεν περιμένει εσένα. Και αν δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό, και αν δεν μπορείς να δώσεις τον εαυτό σου να το καταλάβει αυτό το πράγμα, τότε μένεις κολλημένος για πάντα στο χθες. Και όταν λέω στο χθες, μιλάω για εκείνες τις στιγμές που είσαι μονίμως λυπημένος. Οπότε, μπρο, όλο αυτό το άγχος, όλα αυτά τα νεύρα. Όχι, μπρο, δεν έχω χρόνο για τέτοια πράγματα. Μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές του ανθρώπου είναι όταν χωρίζει. Και πιο συγκεκριμένα, όταν κάνει διάφορα σενάρια στο κεφάλι του για το αν θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα καλύτερα στη σχέση. Ξέρω ιστορία ανθρώπου που πήγαινε κάτω από το σπίτι της πρώην του μόνο και μόνο απλά για να τη βλέπει. Να πηγαίνει στη δουλειά της κτλ. Ξέρω πώς είναι. Δεν μπορείς να δεις τον εαυτό σου χωρίς αυτόν, χωρίς αυτήν. Okay. Είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα πράγματα στην κυριολεξία. Ειδικά όταν σε χωρίζουν. Γιατί σκέφτεσαι, με χώρισε για να βρει έναν καλύτερο από μένα. Με χώρισε για να βρει μια καλύτερη από μένα. Έναν που έχει καλύτερο αυτοκίνητο, καλύτερη δουλειά, καλύτερο lifestyle. Και κάνεις διάφορα σενάρια μέσα στο κεφάλι σου, με αποτέλεσμα να μπερδεύεσαι. Και είναι η στιγμή που αρχίζεις και σκέφτεσαι υπερβολικά πράγματα. Όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Και αυτό που πονάει περισσότερο, ξέρω ποιο είναι. Όλες αυτές οι υποσχέσεις που ακούσαμε. Όλα αυτά τα πράγματα που μας είχαν πει. Όλες αυτές οι υποσχέσεις που τελικά γίνανε στάχτη και μετά απλά δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν. Και κάποιες φορές η μόνη λύση είναι το να φύγεις. Και όχι για να τους κάνεις να ζηλέψουν, ούτε για να πάρεις εκδίκηση. Φεύγεις γιατί επιτέλους βρήκες το κουράγιο να συνειδητοποιήσεις ότι αξίζεις περισσότερα. Φεύγεις γιατί βρήκες το κουράγιο να συνειδητοποιήσεις ότι αξίζεις καλύτερα. Και θυμήσου, δεν τους έχασες. Αυτοί έχασαν. Άκου, μπρο. Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να σε σέβεται. Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να σε γουστάρει. Και κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να σε αγαπάει. Okay. Το καλό που σου θέλω, όταν κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη, να λες: το γουστάρω αυτό το άτομο. Το αγαπάω αυτό το άτομο. Το σέβομαι αυτό το άτομο. Γιατί αν δεν το κάνεις, τότε έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν είσαι κολλημένη καθημερινά με ένα άτομο, αν περιμένεις ολόκληρη μέρα απλά για ένα μήνυμά του, αν δεν μπορείς να συγκεντρωθείς στα πράγματα που έκανες focus πριν τους γνωρίσεις, αυτό δεν είναι το reflection για το πόσο καλή είναι. Ή για το πόσο ερωτευμένος είσαι μαζί του. Αυτό είναι το reflection της σχέσης ανάμεσα σε σένα και στον εαυτό σου. Έχεις ξεχάσει τι αξίζεις πραγματικά. Έχεις ξεχάσει να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Δεν περιμένεις απλά ένα μήνυμά του επειδή είναι καλή. Απλά έχεις ξεχάσει να αγαπάς τον εαυτό σου. Ξαναβάλω το στο replay αυτό. Κοντεύω τα 30 και συνειδητοποίησα ότι ο σκοπός της ζωής δεν είναι να αρέσεις σε όλους τους ανθρώπους. Οι σωστοί άνθρωποι θα σε γουστάρουν έτσι όπως είσαι. Ακόμα και όταν είσαι άρρωστος, όταν έχεις νεύρα, όταν έχεις άγχος. Ακόμα και όταν είσαι νευριασμένος. Πριν περίπου ένα μήνα, έχασα το Instagram μου με τους 130.000 followers. Και ξαφνικά, πάρα πολλοί από τους συνεργάτες μου αλλάξανε στάση απέναντί μου. Ξαφνικά δεν είμαι ο Έπι. Ξαφνικά δεν είμαι ο Γιάννης. Δεν με έχουν ανάγκη. Τώρα δεν έχω followers. Δεν αξίζω ως άνθρωπος. Πραγματικά το ξέρω πως το έχεις κάνει κι εσύ. Έχεις καταναλώσει πάρα πολύ ενέργεια για να σκέφτεσαι τι λένε οι άλλοι για σένα. Τι πιστεύουν οι άλλοι για σένα. Αν νοιάζονται για σένα. Και τι λένε πίσω από την πλάτη σου. Και έρχομαι να σου πω πως σε αυτό το στάδιο της ζωής μου το κατάλαβα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία. Το τι αυτοκίνητο οδηγάω, πόσα λεφτά έχω και πόσους followers έχω. Όσο καλός και να είσαι, θα υπάρχουν βλάκες που δεν θα σε γουστάρω. Είναι πολύ απλό. Είναι μες στη ζωή. Όσο καλός και να είσαι, θα υπάρχουν πάντα άτομα τα οποία δεν θα σε γουστάρουν. Και αυτό είναι ok. Και ξέρεις γιατί είναι ok? Γιατί αυτό που μετράει είναι να αγαπάς εσύ τον εαυτό σου. Όσο γλυκανάλατο και να ακούγεται όλο αυτό το πράγμα που λέω. Και το καλύτερο είναι πως οι σωστοί άνθρωποι θα σε αγαπάνε πάντα. Όπως και να είσαι. Ό,τι και να κάνουν. Γι' αυτό σταμάτα να νοιάζεσαι για το τι λένε οι άλλοι πίσω από την πλάτη σου, το τι λένε για σένα
Γιατί έχουμε μία ζωή και αυτό δεν αλλάζει. Ποιος νοιάζεται για το τι λένε οι άλλοι για σένα? Άσου να μιλάνε για σένα. Σοβαρά μιλά. Άσου να μιλάνε. Άσου να γίνουν το ξύλο στη φωτιά σου. Και όλοι αυτοί που μιλάνε πίσω από την πλάτη σου, στο τέλος απλά θα κρατάνε σημειώσεις για ό,τι κάνεις. Κάτι που με στοιχιώνει από τον παρελθόν μου είναι κάτι που μου είχε πει ένας παιδικός μου φίλος στο εξοχικό μου. Και αν κάτσεις να το καλοσκεφτείς, πραγματικά με αυτό το mindset λειτουργώ ακόμα και τώρα. Δες το μέχρι το τέλος γιατί σε αφορά. Μου είχε πει πως αν σκέφτεσαι πως τα πράγματα στη ζωή θα είναι δύσκολα, θα είναι δύσκολα. Αν σκέφτεσαι πως τα πράγματα στη ζωή θα είναι ok, θα είναι ok. Και η αλήθεια είναι πως τα τελευταία 2 χρόνια και εγώ και η παρέα μου λειτουργούμε με αυτό το mindset. Δεν τρολάρω. Αν πιστεύεις πως δεν θα καταφέρεις να κάνεις τη δουλειά των ονείρων σου, δεν θα την κάνεις. Αν πιστεύεις πως θα τα καταφέρεις, θα το καταφέρεις. Κάντο και θα με θυμηθείς. Το πρόβλημα με τους ανθρώπους είναι το εξής. Και αυτό ισχύει και για μένα. Ή μάλλον ίσχυε για το παρελθόν. Αν σου πει το αφεντικό σου ότι πρέπει 9 η ώρα να κάνεις αυτή τη δουλειά. Αν σου πει το αφεντικό σου ότι 9 η ώρα πρέπει να βρίσκεσαι εκεί, θα το κάνεις. Θες δε θες, θα το κάνεις. Αν πεις στον εαυτό σου 9 η ώρα να κάνεις αυτό, τις περισσότερες φορές δεν θα το κάνω. Και το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί κάνεις πράγματα πάντα για άλλους ανθρώπους? Τα άτομα τα οποία κάνουν παρέα μαζί σου, μιλάνε μαζί σου, μόνο όταν αυτοί σε έχουν ανάγκη, είναι άτομα τα οποία δεν πρέπει να κάνεις παρέα. Δεν είναι οι φίλοι σου αυτοί. Δεν μπορείς να θεωρείς τους πάντες φίλους σου. Και δεν είναι φίλοι σου αν δεν μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά μεταξύ σας. Μην παρακαλάς τους άλλους να κάνουν παρέα μαζί σου ή να μιλάνε μαζί σου. Και αυτό δεν το λέω μόνο για τα άτομα της ηλικίας μου. Το λέω και για τα μικρά παιδιά τα οποία μου στέλνουν μηνύματα καθημερινά στα social media. Δεν χρειάζεται να έχετε φίλους για να παίξετε ή να κάνετε παρέα. Δείτε μια ταινία. Διαβάστε ένα βιβλίο. Πιστέψτε με. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή. Δεν έχω φίλες να βγω έξω, δεν έχω φίλους να βγω έξω. Αν δεν πήγα στο mall, αν δεν μπορώ να πάω στη συναυλία του τάδε rapper, it's okay. Και να θυμάστε ένα πράγμα. Ο καλύτερος σου φίλος σε όλη τη ζωή είναι μόνο ένα. Και αυτός είναι ο ίδιος ο αυτός. Σωστός φίλος θα έρθει μόνος. Αυτό το πράγμα γίνεται σε όλες τις οικογένειες, αυτό το πράγμα γίνεται σε όλες τις παρέες, σε όλες τις σχέσεις. Είναι πολύ απλό. Είναι ένα πείραμα που έχουν κάνει στο εξωτερικό. Και θα σου το κάνω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή στα ελληνικά. Είναι πολύ απλό. Αυτός είσαι εσύ. Και αυτή εδώ είναι η οικογένειά σου. Περνάς στα 18 και τι λες? Θα πάω να κάνω business. Θα πάω να κάνω επιχειρήσεις. Θα ασχοληθώ με την επιχειρηματικότητα. Δεν θα γίνω υπάλληλος. Και όταν το κάνεις αυτό, τι γίνεται? Πηγαίνεις. Έλα πίσω. Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείς. Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείς, σου λέει η μάνα σου. Ξαναπηγαίνεις τώρα. Έλα εδώ σου λέω μπαμπάς, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Πληρώνεις την ασφάλειά σου? Για ξεκόλα λίγο, πήγαινε να έχεις τα στάνταρ λεφτά. Κάτσε εδώ πέρα, δες εδώ το Γιάννη τι έκανε, που είναι στην εταιρεία. Μη μιλάς πολύ. Ρε μπαμπά, θέλω να βγάλω λεφτά, δεν θέλω να δουλεύω 9-5. Ρε κάτσε εδώ πέρα, μπαμπά, άσε με, σου λέω, έρχεται με τα οφείλω. Έλα πίσω, ρε εσύ, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις? Εμείς δουλεύαμε οικοδομή στην ηλικία σου, ξεκόλα ρε, πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Πρέπει να κάνεις το ένα, πρέπει να κάνεις το άλλο. Όχι ρε, αφήστε με, και τι γίνεται? Παπ! Το λεγόμενο blow down. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στην οικογένεια. Γίνεται στις σχέσεις, με την κοπέλα σου, με το αγόρι σου, στους φίλους σου, τις φίλες σου. Γίνεται παντού. Και το χειρότερο είναι πως περισσότεροι δεν έχουμε ένα λαστιχάκι, αλλά πολλά. Το νου πάμε.